για την πιθανότητα πώλησης τώρα του Twitter στον Elon Musk θα μας πει η Αδαμαντία Λιόλιου από την αίθουσα σύνταξης. Αδαμαντία. Έτοιμη η Ματίνα, φαίνεται πως είναι μια συμφωνία εξαγοράς του Twitter ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο από τον Elon Musk. Μάλιστα, κάποια διεθνή δίκτυα μιλούν για συμφωνία ακόμη και εντός κάποιων ωρών, ακόμη και εντός της Δευτέρας. Μάλιστα, φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία και μια συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Colossus με τον Elon Musk μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε μάλιστα ότι ουσιαστικά αυτό που μένει είναι να καθοριστούν οι όροι των διαπραγματεύσεων, κάτι που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό για την επικερδή αυτή συμφωνία, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές του Απριλίου είχε γίνει γνωστό ότι ο Elon Musk αγόρασε μερίδιο σε ποσοστό 9% στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τότε μάλιστα είχε δηλώσει την πρόθεση να αγοράσει το 100% του Twitter για 54 δολάρια αναμετοχή. Να πούμε μάλιστα ότι πριν από λίγο έκανε και ένα tweet, μια ανάρτηση στο Twitter ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εύχεται πως και οι χειρότεροι επικριτές του να παραμείνουν στο Twitter ακόμη προφανώς και μετά την εξαγορά του, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου. Και τέλος να επιθυμίσουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφερθεί στην μορφή του Twitter και ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανοιχτό και πιο διαφανές. Μάλιστα, είχε απευθυνθεί και στους ακολούθους που έχει, λέγοντάς τους αν θα ήθελε και οι ίδιοι να υπάρξει μια δυνατότητα επεξεργασίας στο Twitter και το 74% είχε δηλώσει μάλιστα πως το επιθυμεί. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως κλειδώνει μια τέτοια συμφωνία. Μάλιστα. Για το Twitter από τα πλέον δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσω πολύ.